στους 137 ανέρχεται ο αριθμός των νοσηλευωμένων με COVID σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το σύνολο των νοσοκομείων της Μακεδονίας και της Θράκης που υπάγονται στις αρμοδιότητες της 4ης υγειονομικής περιφέρειας, με τα ποσοστά ανεμβολίας των μεταξύ αυτών να κυμαίνονται από 95,2% έως 96%. Από 1 Οκτωβρίου έως τώρα έχουμε 961 θανάτους. Επομένως, η πρόβλεψη 1.000 θάνατοι ανά μήνα, δηλαδή 3.000 μέχρι τέλος του χρόνου, έγινε. Αυτοί οι θάνατοι λοιπόν είναι σε ένα ποσοστό 95% σε ανεμβολία στους ανθρώπους. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει κρεβάτι ούτε για δείγμα σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει άδειο κρεβάτι εντατικής. Όχι. Αυτή τη στιγμή υποφέρουν σε απλούς θαλάμους. Εάν χρειαστεί διασωλήνωση, τους μεταφέρουμε σε χειρουργία χωρίς προσωπικό δίπλα. Ενώ ένα ανησυχητικό στοιχείο έρχεται από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, καθώς από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι στιγμής υπάρχουν 66 θάνατοι, με την πλειοψηφία αυτών να είναι ανεμβολίαστοι. Έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση στα εξωτερικά ιατρία. Ναι. Έχουμε πολλούς νοσηλευόμενους σε απλές κλίνες. Ήδη η αναφορά που είχα πριν από λίγο είναι περίπου 42 άτομα σε απλές κλίνες και 9 άτομα νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δηλαδή έχουμε μόνο ένα άδειο κρεβάτι στη ΜΕΘ, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα γεμίσει πολύ γρήγορα. Ήδη έχουμε την πίεση, βλέπουμε την ανάγκη να ανοίξουμε και άλλα κρεβάτια και άλλα τμήματα. Αλλά το πρόβλημα μέχρι τώρα ήταν το νοσηλευτικό προσωπικό, βέβαια και το ιατρικό. Η τέταρτη είπε, μας ενίσχυσε με 5 ειδικούς ιατρούς από δομές υγείας του νομού Σερών. Από Δευτέρα έχω την πληροφόρηση ότι θα μας ενισχύσει και με νοσηλευτικό προσωπικό, οπότε θα είμαστε σε θέση, αν υπάρξει ανάγκη, να νοσηλεύσουμε και άλλα άτομα. Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα είχαμε 66 θανάτους από COVID. Οι 62 ήταν ανεμβολίαστοι. Μόνο οι 4 ήταν εμβολιασμένοι. Ανησυχητικά τα στοιχεία και για την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, καθώς το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 49 νέα κρούσματα, ενώ τις τελευταίες ημέρες και το νησί της Θάσου δίνει διψήφιο αριθμό κρούσματων. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, με βάση τα δεδομένα τα οποία έχει, δεν σκέφτεται την επέκταση της υποχρεωτικότητας. Εάν αλλάξουν επιδημιολογικά στοιχεία και υπάρξουν κατηγορίες που συνταγματικά θα είναι ανοιχτό, θα το συζητήσει. Επιπρόσθετα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στην Περιφερειακή Ενότητα της Ροδόπης χρειάστηκε να ανοίξει η πτέρυγα COVID-19, έτσι ώστε να νοσηλεύει περισσότερα κρούσματα κορονοϊού. Από τη Δευτέρα ανοίξαμε και εμείς τη μονάδα COVID, αρχίζουμε δηλαδή να νοσηλεύουμε περιστατικά, γιατί όπως γνωρίζετε όλοι, η Αλεξανδρούπολη περίπου από την Παρασκευή άρχισε να έχει πρόβλημα πληρότητας και ανοίξαμε και εμείς. Έχουμε μέχρι τώρα ήδη 12 περιστατικά νοσηλεύουμε, έχουμε βαριά περιστατικά μέσα και προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε την όλη κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα, που όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι.